δυο, τρία, τέσσερα σημεία και εκεί, τίποτα άλλο. Γιατί, είχε ταπείνωση. Και ένα άλλο που είπαμε σήμερα που μου άρεσε πολύ, χαίρε δεις η νύχθη παράδεισος. Η Παναγιά μας άνοιξε ξανά τον παράδεισο. Που πότε είχε κλείσει ο παράδεισος? Όταν ο άνθρωπος έκανε την παρακοή. Μας είχε βάλει πόσο χαζί πρέπει να είμαστε οι άνθρωποι για να χάσουμε τον παράδεισο χωρίς να κερδίσουμε τίποτα. Όταν η Εύα πρώτη και ο Αδάμ μαζί της μετά παρακούν την εντολή του Θεού και γεύονται από το ξύλο, από τον καρπό της αμαρτίας και φεύγουν από τον παράδεισο ή να μην το κακό αθάνατο γίνεται, για να μην γίνουν οι κακίες των ανθρώπων αθάνατες. Και περίμεναν οι άνθρωποι, περιμέναν και κάθισε να δάμπλε απέναντι του παραδείσου και έκλαψε πικρά, γιατί κατάλαβε τι ήταν όλο αυτό που είχε κάνει. Το κατάλαβε, διότι τότε με την παρακοή μας μπήκε μέσα μας ο θάνατος, ο πόνος, τα βάσανα, η απελπισία, τα αδιέξοδα. Τότε μπήκαν μέσα στη ζωή μας, στη φύση μας. Μέχρι τότε ο άνθρωπος ήταν πού? Στη δοκιμασία, για να δώσει εξετάσεις αν θα μείνει για πάντα μες στο παράδεισο, όπως έμειναν οι άγγελοι, ή αν θα πρέπει να φύγει. Και θα έτρωγε το δέντρο της αθανασίας, το να γίνει για πάντα αθάνατος, χωρίς κόπο, χωρίς βάσανα, χωρίς λύπες, χωρίς στεναχμούς, χωρίς τίποτα που να μας βασανίζει. Και έρχεται η Παναγιά και προσφέρεται στον Θεό μέσω του Αγγέλου, πάει ο Γαβρίλ και παραδίνεται να κατεβάσει τον Χριστό από τον ουρανό στη γη. Και δεν καίγεται, λέει, η κοιλία της, παρότι ότι μέσα φιλοξενούσε το πυρ της θεότητος. Γιατί? Πόσο λιώνω όταν τα σκέφτομαι που ο Θεός ξεντήθηκε για να κατεβεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της θεότητος. Τα άφησε στην άκρη για να μην κάψει, για να μην λιώσει τον χωματένιο άνθρωπο και να μην μας τρομάξει. Δεν ήρθε να μας τρομάξει ο Θεός. Ήρθε να ανοίξει την αγκαλιά Του και να μας δείξει τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει σωτηρία και να μας ξανανοίξει τον παράδεισο για να μπορούμε να ξαναμπούμε. Ό,τι μας χάρισε ο Χριστός ήταν ανθρώπινο, δηλαδή είχε την θεότητα κρυμμένη, για να μην, είπαμε, μας τρομάξει. Ακόμα και τη Θεία Κοινωνία
Κάποτε λέει ένας καλόγερος στο μοναστήρι βασάνιζε το μυαλό του και το γέροντά του να το αποδείξει τι σημαίνει σώμα σάρκα και κρασί αίμα. Τι σημαίνει, λέει, γέροντά, το καταλάβω. Θέλω να το δω. Θέλω να το καταλάβω. Το είπε. Πολύ και αγάπη ο γέροντας. Και προσευχή να του το δείξει ο Θεός. Και πάει, λέει, και βλέπει το Άγιο Ποτήριο γεμάτο από κρέας και από αίμα. Όχι! Δεν θέλω να κοινωνήσω. Πώς να κοινωνήσω πραγματικό κρέας και πραγματικό αίμα ζωντανό που έκαιγε και τα ξανά φτιάξε. Ο Χριστός μας έτσι απλά ψωμάκι και κρασάκι. Έλεγα σε μια ψυχούλα χτες το βράδυ ότι στο περιβόλι της Παναγιάς μας, το Άγιον Όρος, υπήρχαν και τον αιώνα που πέρασε και τον προηγούμενο αιώνα και τον προπροηγούμενο και σήμερα και αύριο και μεθαύριο πολύ φοβεροί ασκητές. Φοβεροί ασκητές. Και όμως τους κράτησε ο Θεός την αφάνεια. Γιατί? Για να μας τρομάξει. Πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος με την αγιότητά του. Έχω στη Σαρακίνα το Άγιο Ποτήριο του Παπατήχωνα, στο οποίο ο Άγιο Ποτήριο το λέει και ο Γεροπαΐσιος αυτό, μου το έλεγε όμως και ο ψάλτης του που έψαλε και τον... του ξέβγαζε τη λειτουργία ως ψάλτης, ότι κάθε φορά λέει που κρατούσε αυτό το Άγιο Ποτήριο, δεν πατούσε κάτι. Και αν δεν είχε να κοινωνήσει κάποιος, ήταν καμιά δυο πιθανές από το χώμα, αν δεν είχε κανέναν, γιατί οι ασκητές πάντα λειτουργούν στα κελάκια τους πολύ λίγοι, ελάχιστοι που είναι, όταν λέει δεν είχε κανέναν να κοινωνήσει, ανέβαινε μέχρι ψηλά πάνω στο να κουμπάει στο ταβάνι, στο τρούλο. Με τα φούβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέφτως. Και όταν καμιά φορά έφευγε, λέει, έφευγε και του έλεγε ψάλε εσύ Μάρκο, ψάλε Μάρκο, θα πάω να κοινωνήσω κάτι γεροντάκι. Τον άρπαζα, λέει ο Μάρκος μετά, το πρωί, πες μου που πας. Να, εδώ παρακάτω πάω. Πού πας ευλογημένη εδώ παρακάτω, εδώ όλοι έχουν παπάδες στα κελιά τους, εσένα περιμένω πάνω στο κοινωνίς. Έλα, βρε παιδί μου, του λέει, να, θα μου πεις, του λέει, που πας. Και αυτός με την απλότητά του, του λέει, να, εκεί απέναντι. Ποιο ήταν το απέναντι? Ο άνθρωπος. Και όσοι άντρες έχουμε πάει στο όρος και έχουμε δει που είναι η καψάλα, που ήταν το κελί και που είναι ο άθος, για να πας στη ρίζα του άθωνα από την καψάλα, θέλεις 6-6,5 ώρες περπατώντας. Και που πας εκεί, του λέει ευλογημένο. Πάω, λέει, σε κάτι γεροντάκια στις σπηλιές, να τους μεταλάβω και να τους εξομολογήσω. Παρένθεση, για να δείτε τι κάνει το πετραχύλι του παπά. Ποια είναι, λέει, αυτά τα γεροντάκια? Να, βρε παιδί μου, είναι σε κάτι σπηλιές μέσα κάτι ασκητές που δεν τους βλέπει κανένας. Υπάρχει η διήγηση στο Άγιον Όρος ότι υπάρχουν οι αόρατες ασκητές που και να περάσουν, λέει, δίπλα σου, δεν τους καταλάβεις. Τόση αγιοσύνη. Και το λέει αυτό και ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, που μπορεί να ήταν για λίγο μέσα σε αυτούς, το λέει και ο Γεροπαΐσιος αυτό, το έλεγε και το έγραψε.
και τι κάνεις εκεί, πάω και τους κοινωνάω και τους εξομολογάω. Η παρένθεση που σας είπα τώρα τη βάζω. Ο άγγελος το στρέφει και όμως τη Θεία Κοινωνία δεν μπορεί να τους τη δώσει άγγελος. Πρέπει να έχει πετραχύνει ο παπάς να πάρει το Άγιο Πότερο και να πάρει να κοινωνήσει και να τους εξομολογήσει. Και πώς πας, του λέει η παππούλη μου, πώς πας ρε γεροντάκι. Απλότητα αγιοσύνης. Δεν ξέρω παιδάκι. Ο αέρας με σπρώχνει. Κάνα αγγελάκο στα φτερά του, δεν ξέρω. Αλλά σε παρακαλώ. Μην τα πεις αυτά σε κανέναν όσο ζω. Γιατί θα με νιώσουν σαν χαζό και σαν πλανεμένο. Σε παρακαλώ. Μην με κάνεις τρεζίλη. Αυτός του είπε να μην τα πει για ταπείνωση όμως. Τέτοιους Αγίους φτιάχνει. Αμά σας πω για τον Παπασάβα τον Πνευματικό που όταν περάσαμε από το κελάκι του, αυτός είχε πεθάνει 100 χρόνια πριν και εγώ βρήκα εκεί στην Αγία Άννα που πήγε και μου δώσα να προσκυνήσω την κάρα του, την νεκροκεφαλή του. Και εκεί ευμονίαζε λίγο πολύ έτσι. Αχ, τι ωραία που ευμονίαζε. Και φεύγουμε μετά να πάμε από την Αγία Άννα στους Δανειλαίους και περνάμε δίπλα από το ερυπωμένο κελί που ζούσε ο Παπασάβας ο Πνευματικός και ευωδιάζει τόσο πολύ που τα παιδιά μου που ήταν μαζί μου τρελάθηκαν, ρε παπά τι ευωδία είναι αυτή. Κοίτα από που να έρχεται, βλέπω το κελί ερυπωμένο μέσα στα δέντρα και μέσα στα βάθη. Εδώ λέω ήταν ο Παπασάβας. Πλησιάζουμε στο κελί, στο καλύβι, να με θάσω από την ευωδία. Καθόμαστε εκεί λίγη ώρα, τα απολαμβάνουμε και φεύγουμε. Και εγώ έχω την περιέργεια όταν γυρίσω, όταν γυρίσουμε, θα ξανεευωδιάζει τίποτα δεν έκανε. Τέλειωσε ο Άγιος. Είπε το παρόν και ξανακλήθηκε. Στο όρος λοιπόν, ξέρετε όμως ποιος ήταν αυτός ο Άγιος, ο γέροντας Παπατήχων. Ήταν ο Πνευματικός του Γύρω Παΐσιου. Αυτός τον έκανα ετώ, αυτόν τον κύριο Σαϊτός. Και ο Πνευματικός του Παπαφώτη. Και αυτόν τον έκανα ετώ. Και αυτές τις μέρες, ακούσετε, μπορεί να το κάνουμε και αυτά η αύριο να γίνει, θα ακούσετε που θα ξεκινάμε να ψάλλουμε επίσημα το τροπάριο του Παπαευμένη του Σαλεντάκη. Πόσο θα ήθελα να πάω στον τάφο του την ώρα που θα βγάλω τα οστά του. Πού, μπορεί και το κάνω, σας ευχαριστώ. Στην Ευγιά πάνω, αυτοί λοιπόν οι Άγιοι, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, το όρος ήταν γεμάτο. Ο Πάπα Ιωακήμ, που είχε έρθει από την Αμερική, που ήταν στην ίδια εποχή με τον Παπασάβα, 8 χρόνια λέει ολόκληρα στο τέλος της ζωής του, δεν έβαλε μπουκιά φαΐ και μπουκιά νερό στο στόμα του. Μόνο Θεία Κοινωνία. 8 χρόνια. 8 χρόνια. Πού να τους βάλεις τώρα, εδώ τώρα, γι' αυτό λέω, πού να τους βάλεις παράδειγμα αυτούς τώρα. Ντρεπόμαστε μετά που είμαστε χριστιανοί. Λέμε τι κάνανε αυτοί και τι κάνουμε εμείς. Εμείς σαμπουριάζουμε, 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 σαμπουριάζουμε. Και τι λοιπόν δεν έχουμε. Το λέω πρώτος εγώ τώρα, φαίνεται κιόλα. Δεν κρύβουμε. Κάποιοι το κρύβεται κιόλα. Έχετε καλό, δεν ξέρω τι. Λέω τρώτε, τρώτε, τρώτε. Πίνετε, πίνετε, πίνετε. Αλλά δεν προστίθεται κιόλα. Δόξα τω Θεώ. Έτσι λοιπόν. Γελάς, ε. Έτσι λοιπόν η Άγιοι και η Παναγία στο περιβόλι της έχει λουλούδια πολλά αγιότητας. Άνοιξε όμως τον Παράδεισο για όλους μας. Όχι, δεν τα άνοιξε για αυτούς μόνο.
δεν ξέρει αυτός. Για όλους μας. Κάτι να κάνουμε για το Θεό, κάτι να κάνουμε για τον συνάνθρωπο. Για να βρούμε και εμείς δρόμο και να μας φραγεί στο εισιτήριο, να πάμε να το δείξουμε στον άγγελο και να πούμε το έχω σφραγισμένο, να το ξέχασε. Αύριο θα είμαι μέχρι τις 4 η ώρα για εξομολόγηση. Τι να του πω τώρα, τέτοιος χαζός που είμαι, με καλούν σε μια ομιλία στην Κατερίνη και πρέπει να πάω σε ένα χωριό που γιορτάζει. Δεν θέλουμε εκεί. Και μετά από λίγες μέρες με καλούν και στην Κίνη, κάπου πρόσκληση μεγάλη, στην Τολεμαΐδα. Να έρθω ή να μην έρθω. Ναι. Ε. Περιμένω με σαν παιδί. Ωραία. Με περιμένετε εμένα για να τρελαθείτε. Μ' άρεσε που γέλασες. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, να είμαστε καλά.